Θέλω όμως να έρθω στον κύριο Αμπατιέλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να σχολιάσετε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Παρότι δεν την είδαμε, γιατί δεν την είδα εγώ προσωπικά, ήμουν σε μια συγκέντρωση νεολαία στο Πέραμα. Όμως από όλα αυτά που διάβαζα και από τη συζήτηση που καταλαβαίνω ότι έχει επικρατήσει την επόμενη μέρα, φαίνεται δύο ζητήματα και ένα συμπέρασμα. Το ένα είναι ότι υπερασπίστηκε, νομίζω, σε όλο το πλάτος την αντιλαϊκή πολιτική και τη βρώμικη δουλειά που έβγαλε για το κεφάλαιο αυτά τα 4,5 χρόνια. Ένα συμπέρασμα είναι αυτό, ένα βασικό στοιχείο. Ένα δεύτερο, ότι το πεδίο της αντιπαράθεσης αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα το ένα κόμμα με το άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα βοηθήσει περισσότερο τις επενδύσεις. Δεν είναι καινούριο αυτό, αλλά στη χθεσινή συνέντευξη νομίζω ότι αυτό έσπασε όλα τα ρεκόρ. Γιατί κακό είναι να γίνουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Λίγο μιλάνε και τα δύο κόμματα. Ποια είναι η πρόταση δηλαδή, του Κομμουνιστικού Κόμματος, αν δεν γίνουν επενδύσεις για τις θέσεις εργασίας. Ποιες είναι αυτές τις εργασίες. Ποιες είναι. Πολύ λίγο μιλάνε. Ποσότητα, πολλές, χιλιάδες, εκατομμύρια. Τι είναι αυτές. Θέλω να πω δουλειές. Πώς θα δημιουργηθούν αυτές. Μα λέω, τι δουλειές είναι αυτές. Τι δουλειές είναι αυτές που στηρίζονται στη μεγαλύτερη εκμετάλλευση, στο παρακαλυτό του επιχειρηματία, κόψε από σένα φορολογία. Πού θα πάει αυτό το κόψιμο της φορολογίας του επιχειρηματία, θα μου πείτε. Πού πήγε μέσω των μνημονίων, που μειώθηκε η φορολογία στα μερίσματα των μετόχων και το έκανε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο να μειωθεί και άλλο. Εμείς... Τώρα από 15 σε 10%. Κατά λάθος, λοιπόν, θα το μειώσουν 5%. Δεύτερο στοιχείο, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα πάρει τη σκυτάλη από εσάς και θα το μειώσει και άλλο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία λέω θα όμως το κάνει 5% όλα όσο είναι Ρουμανία και Βουλγαρία. Το χαρισμένο χρήμα σε αυτούς τους λίγους, τις ελίτ που τα έχουν, είναι η φορολογία που μεγαλώνει για τα λαϊκά στρώματα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ καλά τι θα ψηφίσει την Κυριακή. Μάλιστα. Γιατί όταν φτάνει ο κύριος Τσίπρας, για να ολοκληρώσω, αυτό που είναι προφανές, υπάρχει ένας λόγος που το λέω, φτάνει να λέει ότι ο ελληνικός λαός ήξερε και είναι συνένοχος, προσπαθεί να τον κάνει συνένοχο σε όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία 4,5 χρόνια, λες και τα συνθήματα του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά που έκανε μετά. Όχι, δεν είναι αυτά που έκανε μετά. Οπότε ένας άνθρωπος, εργαζόμενος, νέος, αυταπασχολούμενος, που σκέφτεται να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, και τα βάλαμε την ιστορική τους κυβερνητικά σειρά, πρέπει να το σκεφτεί ξανά για το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή του η ψήφος την επόμενη μέρα που θα είναι δύσκολη και μόνο το κουκουέ μπορεί να είναι καθαρό και να μην το μετανιώσει. Κύριε Αμπατιέλο, μια τελική τοποθέτηση εσείς για τις εκλογές της Κυριακής. Νομίζω ότι είναι πολύ φανερό σύντομη και από τη σημερινή συζήτηση, πρέπει να κάνουμε και ένα βασικό σχολιασμό έστω, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ τα υπόλοιπα κόμματα να μιλήσουν για την επόμενη μέρα. Ξέρετε, το σύνθημά μας εμάς ήταν εξ αρχής κουκουέ ισχυρό, πιο ισχυρό, η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν τόσο κυριολεκτικό. Mm-hmm. 8 Ιουλίου, Eurogroup, για την Ελλάδα, χωρίς καλά-καλά να περιμένει αυτό που θα περίμενε κάποιος, ότι ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Γιατί ξέρουν ότι κρυφή φανερή ατζέντα, δύο σχέδια που κανένα δεν προβλέπει όμως πραγματικά να κουπούν τα δωράκια στο μεγάλο κεφάλαιο, κανένα δεν προβλέπει επαναφορά των εργασιακών, κανένα δεν προβλέπει να επιστρέψουν τα κλεμμένα από τους εργαζόμενους στα χρόνια της κρίσης. Λοιπόν, το γνωρίζουν καλά αυτό το σχέδιο και γνωρίζουν ότι όλα τα κόμματα που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα το στηρίξουν μέχρι το τέλος. Γι' αυτό την επόμενη μέρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τους εργαζόμενους που τα δύσκολα το ξέρουν. Το ξέρει ο εργαζόμενος ότι τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ισχυροποιηθεί το κουκουέ που ήταν. Κλάσμα. Δεν θέλω να...